Στις δικαστικές αίθουσες του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Πύργου αναβιώνει υπόθεση ασέλγειας σε βάρος βρέφους με βασικό κατηγορούμενο τον ίδιο του τον πατέρα, παιδίατρο στο επάγγελμα που είχε σοκάρει την Πάτρα πριν από 5 χρόνια. Κατά την πρώτη μέρα της διαδικασίας κατέθεσαν ως μάρτυρες η καταγγέλουσα μητέρα του βρέφους καθώς και η μητέρα της, ενώ η επόμενη δικάσιμος έχει προσδιοριστεί για τις 23 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη υπόθεση είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας το 2018, όταν η καταγγέλουσα μητέρα και πρώην σύζυγος του κατηγορουμένου υποστήριξε πως ο παιδίατρος απεικονίζεται σε οπτικό υλικό να ασελγεί στο παιδί της. Μάλιστα, το φερόμενο ως θύμα, το ίδιο του το παιδί, ήταν βρέφος κατά τον χρόνο τέλησης του δικαζόμενου αδικήματος, ενώ η ποινική δίωξη σε βάρος του πατέρα για τις αξιόπινες πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε το 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τότε Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης είχε ζητήσει από τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, όπου ο κατηγορούμενος υπηρετούσε ως γιατρός, να συγκληθεί διοικητικό συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση με βάση το δημόσιο συμφέρον σχετικά με την απομάκρυνσή του. Τελικά η απόφαση που ελήφθη τον Οκτώβριο του 2021 ήταν να διακοπεί η σύμβαση του γιατρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η κάμερα είχε τοποθετηθεί κρυφά στην κρεβατοκάμαρα από την σύζυγό του. Έβγαζε τα ρούχα του μωρού μας, το άφηνε γυμνό και για περίπου μισή ώρα το φιλούσε αισθησιακά σε όλα τα σημεία του σώματός του, επιμένοντας ιδιαίτερα να φυλάει τη γενετήσια περιοχή. Τότε το μωρό ήταν μόλις 2,5 μηνών. Το παραπάνω συμβάν, αλλά και κάποια άλλα σημάδια, οδήγησαν την μητέρα στην απόφαση να τοποθετήσει κρυφή κάμερα στο σπίτι. Ο παιδίατρος μέχρι και σήμερα αρνείται τις κατηγορίες και τις απέδωσε σε σχέδιο της πρώην συζύγου του αλλά και των γονιών της επειδή της είχε ζητήσει διαζύγιο. Με βιντεοσκοπή παρανόμως για να αποδείξει τις ανύπαρκτες ασελγείς μου πράξεις στο ίδιο μου το παιδί. Έχω κουραστεί να επομένω τα καπρίτσια της. Στο πλευρό του στάθηκε ο πατέρας του, ο οποίος είχε δηλώσει πως ο γιος του είναι χαζομπαμπάς και πως επέλεξε την παιδιατρική ειδικότητα γιατί λατρεύει τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτεται, όπως αναφέρει, οποιαδήποτε ερωτική ή σεξουαλική επιθυμία.